Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Συζητάμε με τον κύριο Ηλία Τσέρκη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, και τον κύριο Γιώργο Ρούσο, τον τέος επαρχό και δήμαρχο της Καλλίνου, για αυτή τη διαχείριση της πανδημίας του COVID-19, με αφορμή και την έξαρση των κρουσμάτων τόσο στην Καλλίνο, βεβαίως η Καλλίνος είναι στο βαθύ κόκκινο για δεύτερη φορά, δυστυχώς, αλλά και την αντίστοιχη εικόνα η οποία παρουσιάζεται πολύ ανωδική και ανησυχητική και στην Ρόδο. Λοιπόν, μπήκε ένα θέμα από τον κύριο Ρούσο που έχει να κάνει με τη διαδικασία των εμβολιασμών, δηλαδή για τα εμβόλια της AstraZeneca, ηλικία 60-64 ετών, η οποία έχει ξεκινήσει στον Αρχάγγελο της Ρόδου, εδώ για την Ρόδο. Βεβαίως και από τα υπόλοιπα νησιά, εάν είσαι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και πάρεις το μήνυμα, σε στέλνει στον Αρχάγγελο, ενώ την ίδια ώρα λειτουργεί αντίστοιχο εμβολιαστικό κέντρο στην ΕΚΟ για αυτές τις ηλικίες και καταλαβαίνω ότι γρήγορα πρέπει να γίνει και στην Καλλίνου. Δηλαδή είναι θέμα επίσπευσης μίας διαδικασίας. Ειδικά τώρα που δεν επιτρέπεται και πολύ εύκολα να μετακινήσει από τόπο σε τόπο δηλαδή. Έτσι, υπάρχει δηλαδή και η ουσιαστική πλευρά αυτού του ζητήματος. Λοιπόν, όμως θα ήθελα να δούμε κάποια πλάνα και να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Καρπαθίου Σοφία, η οποία είναι, ζει στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή είναι γειτόνισσα, κοντά στο χώρο, στο νοσοκομείο δηλαδή, εκεί που τα πληρώματα του ΕΚΑΒ στην Καλλίνο αλλάζουν ρούχα. Εννοώ ότι τις φορεσιές που βάζουν οι άνθρωποι τώρα. Δηλαδή είναι ειδικές φορεσιές αυτές οι οποίες είναι για να μεταφέρονται τα περιστατικά COVID που επαναλαμβάνουν σε έξαρση στο νησί. Λοιπόν, ο χώρος, σήμερα μην βλέπετε, είναι πολύ καλή ημέρα, δηλαδή είναι ηλιακάδα. Χθες προχθές που έβρεχε, είχαμε λοιπόν εικόνα των ανθρώπων να φτάνουν εκεί, να προσπαθούν να βγάλουν τις ειδικές στολές αυτές, που προστατεύουν από τον COVID, γάντια και τα σχετικά, σε ένα χώρο ο οποίος είναι υποτυπώδης. Μαθαίνω και το θυμάμαι ότι στο παρελθόν έχει υποθεί ότι θα γίνει μια μεταφορά ενός κοντέινερ εκεί για να μπει στον χώρο, προκειμένου οι άνθρωποι να μην είναι εκτεθειμένοι δηλαδή στις ειδίκες. Και πραγματικά απορώ και βεβαίως δεν θέλω να πάω και σε κάτι το οποίο είναι κατανοητό. Είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στα μεγάλα νησιά. Έγινε η προμήθεια των ασθενοφόρων δηλαδή και πολύ καλά έκανε η περιφέρεια. Υπάρχει ένα θέμα με ασθενοφόρα γενικά και στα μεγάλα νησιά δηλαδή. Και στην ΚΟ δεν το συζητάμε. Εκεί έχουν και θέματα έτσι, γενικότερα με την υγεία, αλλά και στην Καλλίνο. Λοιπόν, βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω. Είναι κατανοητό το τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον κύριο Τσέρκη και τον κύριο Ρούσο και να ρωτήσω τον κύριο Ρούσο, δηλαδή, πόσο καιρό είναι αυτή η εικόνα δηλαδή, με την Καλλίνο, με αυτούς τους χώρους που, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι υποτυπώδεις οι συνθήκες, έτσι. Είναι εξ ορισμού υποτυπώδεις και εγκαταλελειμμένες. Γιατί πάλι το σύστημα είναι αθηνοκεντρικό και στραβό. Δηλαδή το ΕΚΑΒ δεν διοικείται ούτε ανήκει στο νοσοκομείο Καλλίνου. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, άμα βρεθεί κανείς τώρα και κατηγορήσει τη διοίκηση του νοσοκομείου, όχι, θα είναι άδικο. Γιατί δεν τους ανήκει. Δεύτερον, η διοίκηση του νοσοκομείου προσφέρει αυτό το υποτυπώδες που βλέπετε, το κουβούκλιο εκεί, ναι. Τηλέφωνο και διάφορα άλλα πράγματα, ευτυχώς. Και υπάρχει το ΕΚΑΒ. Το ερώτημα λοιπόν είναι προς τους βουλευτές μας, γιατί δεν υπάρχει αλλού να αποταθούμε. Όχι, και να τους πούμε, αυτοί έχουν την ευθύνη. Γιατί αυτό το πράγμα, επειδή κάποτε κακώς έγινε μια κεντρική διοίκηση των ασθενοφόρων από το ΕΚΑΒ, είμαστε Σοβιετική Ένωση και θα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι πιο ευλίγιστο, να διοικείται άρα να υπάρχει η φροντίδα κατά τόπους ή ο Δήμος να μπορεί νομίμως να κάνει δαπάνες. Γιατί τώρα δεν μπορεί, δεν είναι νόμιμο, είναι αλλότρια δαπάνη να πάει να κάνει διάφορα. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη και για τους αρχηγούς των ασθενοφόρων τώρα από την πλευρά του Δήμου, δηλαδή με αφορμή αυτή την κατάσταση για τον COVID. Αλλά το προβάλλω γιατί αντίστοιχο θέμα, βέβαια είναι πολύ καλύτερες συνθήκες, αλλά αυτό για να κάνει με τη λειτουργία του ΕΚΑΒ έχουμε και στη Ρόδο. Έτσι. Δηλαδή, ακόμη φωνάζουν, το είπε νωρίτερα και ο κ. Τσέρκης, για το περιφερειακό ιατρείο της Νοτίας Ρόδου. Ή έχουμε τις διάφορες θέσεις του ΕΚΑΒ, εδώ θα πάει το ασθενοφόρο για να μπορεί να εξυπηρετήσει μεταξύ της δυτικής πλευράς όλα τα χωριά ή θα πάει στο απέναντι χωριό.
είναι τα γνωστά ζητήματα. Κάντε να εξηγήσει τώρα... στον πολίτη όμως τώρα, αγαπητέ μου Τέρι, ότι αυτό το απαράδεκτο πράγμα, γι' αυτό δεν ευθύνεται ούτε ο δήμαρχος, ούτε ο έπαρχος, ούτε η αστυνομία, ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο παπάς, ούτε ο περιφερειάρχης και ούτε κανένας από το τοπικό. Έχει λοιπόν μια αδιόρατη υπεύθυνη εξουσία, η οποία είναι αλλού, είναι στην Αθήνα. Ποιοι είναι οι διαμεσολαβητές μας και βάλτε στο θέμα λοιπόν. Είναι το... οι βουλευτές, δεν υπάρχει τώρα. Είναι οι βουλευτές. Αυτοί λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δεν είναι ένα... έχουμε μόνο διάφορες παρεμβάσεις, γι' αυτό είναι, για τις παρεμβάσεις. Δηλαδή όχι μόνο για φωτό, φαντάζομαι διαχρονικά. Δεν αναφέρομαι στους νυν βουλευτές, διαχρονικά. Αυτή είναι η δουλειά. Για όλους τους βουλευτές διαχρονικά. Κύριε Τσέρκη. Κύριε Χατζιάνου, έχω πολλά να πω στο συγκεκριμένο θέμα. Θλίβομαι αρχικά από την εικόνα που είδα. Σε μια περιοχή που περάσανε χρόνια, περάσανε κονδύλια, που ήταν παχές οι Αγελάδες, έχουν γίνει απίστευτα κτίρια, όμορφες και θεαματικές κτηριακές εγκαταστάσεις για να στεγαστούν οι πολυδύναμα ιατρία, περιφερειακά ιατρία που δεν λειτουργούν και μέχρι σήμερα ή στοιχειοδός υπολειτουργούν. Και το θέμα του ΕΚΑΒ είναι κάτι το οποίο ως Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου το έχουμε αναδείξει, το έχουμε σε υψηλή προτεραιότητα. Και τι κάναμε την εξής πρόταση, η οποία βέβαια αυτό που ψάχνουμε είναι ότα ευήκοα, γιατί πρέπει να μας ακούνε και επανέρχομαι στην προηγούμενη κουβέντα. Τι λέμε λοιπόν, ότι το ΕΚΑΒ δεν πρέπει να είναι ένα ΕΚΑΒ εθνικού δικτύου. Πρέπει να ιδρυθεί ένα ΕΚΑΒ νησιωτικής Ελλάδος. Δεν ξέρω τα όρια θα είναι Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Ένα ΕΚΑΒ λοιπόν νησιωτικής Ελλάδος, το οποίο θα συνδέεται και με το κομμάτι των αεροδιακομιδών. Γιατί, πώς το τοποθετούμε. Γιατί ακριβώς επειδή υπάρχουν ιδιαιτερότητες, εδώ πρέπει να δούμε καταρχάς ποιο είναι το κόστος των αεροδιακομιδών. Ποιο είναι το κόστος των χερσαίων οχημάτων και όπου γίνεται η συντήρηση. Και να σας πω κιόλας και το λέω και δημόσια και μπορεί να με διορθώσει οποιοδήποτε γνωρίζει. Τα ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα στα μικρά νησιά λειτουργούν παρατύπως. Και λειτουργούν παρατύπως γιατί το νόμιμο ΕΚΑΒ προϋποθέτει να υπάρχει βάση ΕΚΑΒ και να απασχολεί, απασχολεί 11 εργαζόμενους. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε νησιά όπως είναι η Χάλκη, η Κάσος, το Καστελόριζο, να μην λέω και τα υπόλοιπα, αυτό δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα ασθενοφόρα, να υπάρχει πρόβλημα στην συντήρηση των ασθενοφόρων, ποιος είναι ο υπεύθυνος που τα συντηρεί, πώς δικαιολογείται η δαπάνη για τα ελαστικά, τα καύσιμα, το υλικό που έχει μέσα το κάθε ασθενοφόρο. Και βέβαια καταλήγουμε ότι όλα γίνονται αρπακόλα. Εδώ ζητήσαμε να γίνει νομοθετική παρέμβαση και να υπάρχει ένας οδηγός, ένας υπεύθυνος που να είναι υπάλληλος του ΕΚΑΒ της νησιωτικής Ελλάδας. Και από εκεί και ύστερα να εκπαιδεύουν άτομα τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι και απασχολούνται στο ευρύτερο ή στενό δημόσιο τομέα ή τοπικής αυτοδιοίκησης και να εκπαιδευτούν με ταχύρυθμα τμήματα στις διακομιδές γενικώς και στη διαχείριση επίγουσων καταστάσεων και επιγόντων περιστατικών και να συνδράμουν στη λειτουργία όταν χρειαστεί ομιγέννητο να γίνει οποιαδήποτε εκπομπή. Από ό,τι γνωρίζω τώρα υπάρχει μια κινητικότητα για το ζήτημα αυτό, διότι στο παρελθόν είχαμε τους δημάρχους να αναγκάζονται να οδηγήσουν τα ασθενοφόρα, διότι δεν προβλεπόταν με τη διαδικασία. Είχαμε ασθενοφόρα, εγώ σας λέω τώρα επειδή είμαι και παλιός στον χώρο, ρεπορτάζ από ασθενοφόρα να πηγαίνουν στα νησιά δωρεά και στο τέλος να είναι εργαλειοφόρες ή να είναι εργαστήρια για να βάλουν υδραυλική τα υλικά των Δήμων. Αυτή ήταν η κατάσταση. Κύριε Χατζιόν, η ίδια κατάσταση επικρατεί μέχρι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι δυστυχώς. Ναι, γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να καταλάβουν ότι η νησιωτική Ελλάδα έχει τις ιδιαιτερότητες και πρέπει να μας δώσουν τα εργαλεία εκείνα για να έχουμε μια διαδικασία που να μπορούν οι Δήμοι το να κινηθούν με αυτή την αυτονομία, γιατί μόνο έτσι θα δώσουμε λύσεις. Και βέβαια θυμόμαστε πρόσφατα το τι έχει γίνει με την καταστάσεις που ζήσαμε το χιονιά με το Μίδια, πώς τη λέγανε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση. Τη Μίδια. Το κόφλιξ των αρμοδιοτήτων και το ποιος είναι υπεύθυνος ή ανεύθυνος στο να διαχειριστεί κάτι. Αυτό είναι που μας έχει μαράνει και μας απασχολεί σε αυτή τη χώρα και αυτό πρέπει να το επιλύσουμε. Ευελπιστούμε η παρούσα κυβέρνηση να μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και να νομοθετήσει με τέτοιο τρόπο που να είμαστε πιο λειτουργική και χρήσιμη για την κοινωνία. Λοιπόν, θέλω να συνδέσω κάτι και είναι το τελευταίο ερώτημα και για τους δύο. Δηλαδή, επειδή έγινε αναφορά με αφορμή την ιδιαιτερότητα της Καλλίνου από τον κύριο Ρούσο και είναι πρακτικό, διότι η χώρα κατάφερε να ορθοποδήσει τα χρόνια της δεκαετίας
το μνημονίο δηλαδή, γιατί δεκαετία ήταν περίπου, επειδή υπήρχε η μεγάλη δυναμική από τον τουρισμό. Και λέγαμε ότι εμείς την κρίση τη βιώνουμε τώρα, δηλαδή που ουσιαστικά είναι κλειστή αγορά. Θέλω συνδυώντας αυτό με τον τουρισμό να πω πώς πρέπει αυτό που λέγαμε, να υπάρξει μια προτεραιότητα για αυτούς τους τόπους, τα νησιά που παράγουν τον εθνικό πλούτο, με αφορμή αυτό το οποίο συζητάτε, δηλαδή διημερείς συμφωνίες Ισραήλ, Ελλάδας ή κάποιων άλλων χωρών για το πιστοποιητικό εμβολιασμό και αυτούς οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί για να είναι COVID-free τα νησιά, αλλά και ήρεμοι επισκέπτες για να τρέξουμε, γιατί οι εμβολιασμοί, και κάνω μια διαπίστωση και δεν ξέρω αν κύριε Τσέρκη, πάνε πάρα πολύ αργά στη χώρα, πάρα πολύ έτσι, αργά δηλαδή. Έτσι, αυτό. Οι εμβολιασμοί στην περιοχή μας, με τα στοιχεία που έχω συλλέξει, ότι στην ΚΟ είναι γύρω στις 2.500 έχουν γίνει, στη Ρόδο στις 5.500, δηλαδή ένα ποσοστό 4.5%, όταν κυνηγάμε ποσοστά που είναι πάνω από 60-70%. Οπότε είναι κατανοητό ότι μέχρι το καλοκαίρι... Ξέρετε, όπως με βάση μια απογραφή, η οποία δεν είναι η πραγματική, γιατρέ μου, διότι είναι άλλη εικόνα η πραγματική του πληθυσμού της Ρόδου και της ΑΚΟ, αλλά κυρίως της Ρόδου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι το γνωρίζω, σε σύγκριση με αυτά τα οποία γράφει η απογραφή. Δηλαδή είμαστε πολύ χαμηλά. Εδώ θα εμβολιαστούμε την άνοιξη του 2027. και στην Κάλυμνο ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 1.400 άτομα, οπότε λοιπόν είναι μικρά τα ποσοστά. Σίγουρα πρέπει να αυξηθεί αυτό το εμβολιαστικό κύμα. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των εμβολίων που έρχονται στην χώρα μας και από τη χώρα μας βέβαια στα μέρη μας. Οπότε λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Υποτίθεται όλες αυτές οι συμβάσεις που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εταιρείες θα το δούμε ή ευελπιστούμε από το μήνα Μάρτιο να τρέχουν αυτά τα ζητήματα. Πάντως αυτό το διάστημα, βιώνουμε ένα διάστημα το οποίο οι 75 και άνω δυσκολεύονται να βρουν ημερομηνία να εμβολιαστούν, πάνε πάρα πολύ πίσω. Και επίσης τα άτομα τα οποία από την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 70-75, και εδώ θα ήθελα να πω ότι η επίδραση του εμβολιασμού στην πορεία της πανδημίας είναι εξαιρετική. Και γιατί βλέπουμε, λέει, πώς το τεκμηριώνω αυτό, κύριε Χατζιάννου. Βλέπουμε να μειώνεται το επιδημιολογικό φορτίο στις μεγάλες ηλικίες, που μέχρι στιγμής έχουμε χαμηλό αριθμό περιστατικών λίμωξης, και στα περιστατικά στα οποία εμφανίζεται η λίμωξη είναι κυρίως πρώτης και δεύτερης δόσης. Ναι. Οπότε, λοιπόν, ρώτησα, γιατρέ, αυτό το οποίο είπα πριν, ρώτησα πριν από τις διαφημίσεις, οι ευπαθείς ομάδες, οι καρκινοπαθείς, τι γίνεται? Αυτοί πότε θα εμβολιαστούν δηλαδή? Αυτό λοιπόν δείχνει, αποδεικνύει με τρανό τρόπο ότι η γύμνια και η έλλειψη μιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που να λειτουργεί, δηλαδή που ο κάθε πολίτης να έχει χρεωμένο το γιατρό του, το προσωπικό, τον οικογενειακό, μπορούμε να το πούμε όπως θέλουμε, εντάξει, αυτό που δεν έχει, που λέγαμε εδώ και δεκαετίες και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ μέχρι σήμερα, είναι τελικά που αναδεικνύει το πρόβλημα. Γιατί δεν γνωρίζει ούτε το κράτος το ίδιο πόσοι είναι οι διαβητικοί, πόσοι είναι οι υπερτασικοί και πόσοι είναι σε κάθε περιοχή που πρέπει να δώσει προτεραιότητα. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι έγινε ένα λάθος από το Υπουργείο Υγείας, μεταξύ άλλων. Έδωσε το δικαίωμα να κλείνουν τα ραντεβού, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, άκουσον-άκουσον, τα φαρμακεία, σωστά, αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα όχι να εμβολιαστούν άτομα στα ιατρεία, αλλά ούτε καν να προγραμματίσουν το ραντεβού. Και ξέρετε, αυτό προσθέτει περισσότερη ταλαιπωρία στον πληθυσμό, στον κόσμο, γιατί έρχεται στο γιατρείο για την τακτική του επίσκεψη και λέει: «Γιατρέ, σκέφτομαι να μην κάνω το εμβόλιο, αναπτύσσουμε μια κουβέντα». Στο τέλος λοιπόν, που καταλήγουμε ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο, γιατί δεν κινδυνεύει και μόνο ωφέλη έχει από το θέμα του εμβολιασμού, και λέει: «Ωραία, γιατρέ, κλείσε μου ένα ραντεβού». Και του λέω: «Συγγνώμη, δεν μπορώ, πρέπει να πάω στο φαρμακείο ή στο ΚΕΠ». Αν αυτά λοιπόν, αυτοί οι σχεδιασμοί, και που αναφερόμαστε στους γιατρούς, που εμείς συνταγραφούμε θεραπείες, γράφουμε παραπεπτικά για εξετάσεις, αναλώσιμα υλικά, είναι τα πάντα. Και γιατί η λογική, ας πούμε, ότι δεν θέλουν να μας ταλαιπωρήσουν, αυτό είναι ανεδαφικό. Γιατί ούτως ή άλλως κάνουμε μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών. Εκεί κολλήσαμε στο ραντεβού, ας πούμε, μέσω ΑΜΚΑ, που είναι διαδικασία 30 δευτερολέπτων. Ναι, αλλά ναι, αυτό και αν δεν ξέρετε εσείς από τα εμβόλια και τα συστατικά και τους εμβολιασμούς, οπότε εγώ πρέπει στην τηλεόραση να ζητάω από τον Πάπη τον Ιδραυλικό να μου λέει για όλα αυτά τα ζητήματα. mRNA, διαφορές στους εμβολιασμούς, τα σχετικά. Εγώ να σας πω κάτι, αλήθεια, τον Πάπη ρωτάω. Είναι φίλος μου, το λέω δηλαδή και το πιστεύω. Εσάς θα τους είχα ψάρεμα κάποια στιγμή. Ξέρετε, είναι στρεβλά όμως, είναι ντροπή να συμβαίνουν αυτά σε αυτή τη χώρα.
Ξέρετε, εγώ δέχομαι ότι τα λάθη ανθρώπινα είναι και λάθη κάνουν αυτοί που προσπαθούν. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα ανθρώπους που να μας ακούνε κιόλας, δηλαδή κάνουν κάτι όταν δούνε ότι είναι στραβό και το έχουμε διαπιστώσει και έχουμε να προτείνουμε κάτι το οποίο είναι ανέξοδο και λειτουργικό, οφείλουν να μας ακούσουν και όχι απλά να μας ακούσουν, να το πραγματοποιήσουν άμεσα. Αυτό ουσιαστικά είναι που πάσχει η διοίκηση και εκείνοι που πρέπει να επικεντρωθούμε και εκείνοι που πρέπει να βοηθήσουμε και να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα του πολίτη. Πόσο μάλλον όταν είναι ασθενής ή όταν πρόκειται για θέματα υγείας. Ωραία, λοιπόν, να ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Ρούσο για την συμβολή του, για την παρουσία του και την πρότασή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ιατρικό κόσμο και κύκλο, από ό,τι καταλαβαίνω, και τον κύριο Τσέρκη. Δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Κύριε Ρούσο, θα πω το εξής, ότι πέφτει η σύνδεση, μην με αναγκάζετε. Δεν έχω χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Ρούσο και από τον κύριο Τσέρκη. Εγώ θέλω να πάω σε μια τελευταία είδηση, η οποία είναι πολύ σημαντική, δηλαδή ουσιαστικά έχει να κάνει με ένα θέμα για το οποίο υπάρχει μια έτσι καλή εξέλιξη και το αναφέρω, υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το χρηματολόγιο της Ρόδου. Δηλαδή, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης από τη μία, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου από την άλλη, για να τρέξει αυτή η υπόθεση. Αφορά η σύμβαση Υπουργείο Δικαιοσύνης ΤΕΕ Δωδεκανήσου, ψηφιοποίηση και χορήγηση χρηματολογικών σχεδιαγραμμάτων. Δηλαδή, με αφορμή, αν θέλετε, την νέα προγραμματική, η οποία τρέχει από το 16 ως σήμερα, για τη λειτουργία χρηματολογίου Ρόδο Κοκελέρου και είναι μια πολύ έτσι, ευχάριστη εξέλιξη. Επισκευή, αποκατάσταση, στεγάνωση δώματος χρηματολογίου της Ρόδου. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα, αλλά υπάρχει και αύριο χρόνος στη διάθεσή μας. Ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους, να προσέχετε.